Βλέπουμε και τον κύριο Λαφαζάνη εδώ μεταξύ, όσο εσύ μας δίνεις το ρεπορτάζ, Μιχάλη, ο οποίος μιλάει στους εργαζόμενους. Ακριβώς, στο πλευρό των εργαζομένων, μιας και το ανέφερες, είναι και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος μιλάει τώρα εδώ για τα προβλήματα. Θα πω ότι οι εργαζόμενοι δεν ζήτησαν κάτι άλλο πέρα από τα δουλευμένα τα οποία, όπως σας ρίξω, οφείλονται. Είναι 18 μήνες απλήρωτοι, εργάζονται με περιτροπή εργασίας, κάτι το οποίο ολοκληρώνεται τέλος του μήνα και όπως φοβούνται θα μείνουν χωρίς αντικείμενο εργασίας. Και αυτό που ζήτησα στον Υπουργό ήταν να βρει μια λύση με την εταιρεία η οποία διαχειρίζει την υγεία, προκειμένου να του δοθεί έργο και να συνεχίσουν να εργάζονται έστω υπό αυτό το καθεστώς. Δεν πήρα κάποια συγκεκριμένη δέσμευση. Το μόνο που δεσμεύτηκε ο Υπουργός είναι να του δώσει κάποιο βοήθημα, ένα βοήθημα, το οποίο αξίζει να σημειώσουμε πως δεν το δέχτηκαν με καλό τρόπο οι εργαζόμενοι, γιατί λένε πάλι τα ίδια, πάλι με ένα εργαζόμενο, πάλι με ένα επίδομα. Μας ξεπετάνε έξω από την πόρτα, μας διώχνουν με ένα επίδομα. Αυτό που θέλουν είναι εργασία, μόνιμη, σταθερή, αντικείμενο εργασίας. Και αναμένουμε βέβαια να δούμε τις κινητοποιήσεις που θα κάνουν, καθώς και αυτοί δηλώνουν παρόντες στο αυριανό και μεταυριανό συλλαλητήριο που θα έχει ο Γιώργος Αθήνας, το οποίο διοργανώνει η ΓΕΣΕ και ΔΕΔΗ στο πλαίσιο.